Υπήρχαν και ελιές και υπήρχαν και αμπέλια. Ναι. Ακριβώς απέναντι από το ύψος της αλμύρας. Η φωτιά, από ό,τι έχω ακούσει εκεί επί τόπου, μπήκε από κάποιον αγρότη που ήθελε να κάψει κάποια κλαδιά και τα υπολόγισε λάθος. Αυτό είναι φυσικά δουλειά της πυροσβεστικής να το ξεκαθαρίσει από εδώ και μετά. Το θέμα ήταν ότι είχε μεγάλη έκταση. Κινητοποιήθηκανε 4 πυροσβεστικά οχήματα, 2 της Ελευθερούπολης και 2 της Καβάλας, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως και επίσης και τα 2 τα Πετσεντέλ, που η επέμβασή τους ήταν άμεση και διαμόρφωσε το αποτέλεσμα το επιθυμητό που είχαμε να την ελέξουμε και να την λύσουμε. Γιατί κράτησε κοντά στις 2 ώρες όλη αυτή η ιστορία. Μάλιστα. Το πρώτο περιστατικό της αντιπυρικής περίοδου, να πούμε, έτσι. Η πρώτη. Ακριβώς, νωρίς. Πυρκαγιά. Ναι, αρκετά. Κλασικά, κύριε Πριονίδη, όντως, δυστυχώς, βέβαια, από αυτήν την αμέλεια, όπως ενδεχομένως μπορεί να έγινε από πλευράς αυτού του αγρότη που είπατε, θέλει τεράστια προσοχή, έτσι. Τώρα και το κάψιμο των κλαδιών αυτή την εποχή, νομίζω ότι πρέπει να το επισημάνουμε. Και στο κάψιμο των κλαδιών θέλει προσοχή, ναι, αλλά και στο που αναποθέτουμε τα κλαδιά που κλαδεύουμε από το κύμα, το μαξιά, τα χωράφια, τα βάζουμε δίπλα σε κάδους και οπουδήποτε, και εκεί πάλι θέλει προσοχή. Έτσι, σωστά. 4 πυροσβεστικά οχήματα λοιπόν, και ήδη είχαμε και τα 2 Πετζετέλ τα οποία ήρθαν. Τα 2 Πετζετέλ, βέβαια. Άμεσα. Η επέμβασή τους ήταν άμεση και μας βοήθησε στο να μπορέσουν να ρίξουν τη φωτιά, γιατί κάπου λίγο είχε ξεφύγει, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Μπράβο, αυτό είναι και το θετικό. Βρεθήκατε κι εσείς στις επάλξεις, κύριε Πριονίδη, έτσι. Επιτόπου, από νωρίς. Όπως πάντα, όπως πάντα.